Εξαιρετική μακαρονάδα. Ό,τι και να σας πω, πρώτα το δοκιμάσετε. Και τώρα για το λαβράκι μας, θα φτιάξουμε υπέροχα φιλέτα λαβράκι που είναι πολύ εύκολα και δεν υπάρχει περίπτωση να μην τα πετύχετε. Ο λόγος γιατί όλη τη δουλειά της ετοιμασίας του ψαρίου θα σας την κάνω στη ψαραγορά. Θα τους ζητήσετε φιλέτα λαβράκι. Εγώ γιατί δεν τα καταφέρνω με το φιλετάρισμα, με το να καθαρίσω το δέρμα, να καθαρίσω τα κόκκαλα. Τα πάω στην υπεραγορά, διαλέγω τα ψάρια μου και μετά μου τα καθαρίζουν εντελώς για να έχω αυτόν το καθαρό, το φιλέτο λαβράκι. Διότι ούτε δέρμαν έχει, ούτε κόκκαλα. Αν έχει κανένα κόκκαλάκι, έτσι με το χέρι μου περνώ για να σιγουρευτώ και το τραβάω με το χέρι μου. Αλλά για τον λόγο ότι εγώ δυσκολεύομαι να κάνω τη διαδικασία για το ψάρι, άμα μου την κάνουν στην ψαραγορά είμαι πολύ ευχαριστημένη. Οπότε το μόνο που έχει να κάνω τώρα είναι να κάνω την εκτέλεση της συνταγής μου. Οπότε θα πάρουμε αυτά τα 4 φιλέτσα λαβράκι. Αυτά είναι γύρω στα 140 γραμμάρια το ένα. Θα τοποθετήσουμε σε ένα ταψί στρωμένο με λαδόχαρτο. Τώρα θέλουμε να αλατοπιπερώσουμε τα φιλέτσα μας. Αλατοπιπερώνουμε και από τις δύο πλευρές. Εδώ έχω 25 γραμμάρια αλατισμένων βούτυρων από το ψυγείο, τον οποίο έχω κόψει σε τετραγωνάκια και θέλω βασικά να βάλω λίγα κυβάκια βούτυρων πάνω από κάθε φιλέτσο. Ένα λαχανικό που ταιριάζει πάρα πολύ με το φιλέτο λαβράκι είναι το φινόκιο. Οπότε θα χρειαστούμε ένα ολόκληρο βολβό. Πάμε να τον κόψουμε σε πολύ λεπτές φέτες. Το φινόκιο μας τώρα θέλω να το τοποθετήσω πάνω από τα φιλέτσα. Είναι η μυρωδιά του γλυκάνισου που τη λατρεύω. Τώρα κλωναράκια άνηθων. Ο άνηθος είναι το κατεξοχήν βότανο που χρησιμοποιούμε μαζί με ψάρι. Οπότε έτσι σκορπισμένα τα κλωναράκια άνηθου πάνω από το ψάρι και τελευταίο το λεμόνι μας. Οι φέτες λεμόνι και αυτές πάνω από το ψάρι. Και τελευταίον το κάπαρι μας σκορπισμένο από πάνω. Περιχύνουμε με λίγο ελαιόλαδο. Και τώρα λευκό κρασί, περίπου έτσι μισό ποτηράκι πάνω. Πρέπει να σκεπάσουμε καλά το ταψί μας με ένα μεγάλο κομμάτι αλουμινόχαρτο. Να το σφραγίσουμε όμως καλά για να μείνει θωρακισμένο το ψάρι μας μέσα στο ταψί. Λοιπόν, φούρνο τώρα. Ο φούρνος μας είναι προθερμασμένος 200 βαθμούς. Θέλουμε να ψήσουμε για 20 λεπτά γιατί υπολογίζω ότι έναν περίπου το βάρος του ψαριού μας είναι γύρω στα 600 γραμμάρια. Οπότε 600 γραμμάρια χρειάζονται 20 λεπτά για να ψηθούν. Οπότε τώρα φούρνο. Λοιπόν, το ψαράκι μας είναι έτοιμο. Προσοχή τώρα που θα ανοίξουμε γιατί θα βγουν αρκετοί ατμοί, γιατί έτσι που παγιδεύσαμε όλο το κρασί και τα λοιπά, θα βγει αρκετός ατμός, άρα λίγο προσεκτικά. Και με μια μεγάλη σπάτουλα πάμε να μεταφέρουμε τα φιλέτα μας, τα οποία έχουν ψηθεί στην εντέλεια, πάνω σε μια μπιατέλα σερβιρίσματος. We'll be right back.
λαβράκι είναι πεντανόστιμο και εγώ τρελαίνομαι για λαβράκι και αυτή η συνταγή είναι από τις αγαπημένες μου. Και το πιο ωραίο συνοδευτικό είναι πατάτες ψημένες στον ατμό.